Για τι παρακολουθήσει, θα μάθουμε τι ακριβώ έχει συμβεί. Και εκεί θα μάθουμε, όλοι θέλουμε να μάθουμε. Πότε. Όταν η δικαιοσύνη ε, εξαντλήσει τον έλεγχο αυτών των στοιχείων και τι διαδικασίε και φωτίσει το θέμα αυτό σε όλε τι πτυχέ. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα όσα κατά Έρχονται στην δημοσιότητα, άλλα ναι. στην πραγματική του διάσταση, άλλα στη μυθιστορηματική του διάσταση. Σε ποια είναι η πραγματική διάσταση, διάσταση, διάσταση και ποια είναι το, το μυθιστόρημα. Μυθιστορύμα. Κοιτάξτε, τα γεγονότα ποια είναι. Τα γεγονότα είναι ότι ξέρουμε πω στην Ελλάδα όπω και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε υπήρχαν τα κακόβουλα λογισμικά. Η εμφάνισή του χρονολογείται ήδη από την περίοδο τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 17-18. Τώρα, ξέρετε, και εδώ, τώρα... Εδώ, εδώ, στο παρασκήνια κάθεται η κυρία Γεωργασίλη, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μα μαζί με την κυρία Ζαχαράκη, η οποία έπεσε θύμα. Ε, έχει κάνει και τι απαραίτητε δικαστικέ διαδικασίε. Πότε θα μάθει, α πούμε, η, γερο... η κυρία Γεωργασίλη, αν την παρακολουθούσε και ποιο, και πότε θα μάθει και ο Ανδρουλάκης, που από εκεί ξεκίνησε ε, η νόμιμη επισύνδεση όπω χαρακτηρίστηκε, για ποιο λόγο την παρακολουθούσαν. Όπω σωστά είπατε, η κυρία Γεροβασίλη και πολύ καλά έκανε. Ε... Απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη. Ναι. Βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή δικαστική έρευνα. Ανοιχτή δικαστική έρευνα βρίσκεται και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε ό,τι αφορά τα κακόβουλα λογισμικά. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Ε, εγώ να δεχθώ την άποψη και την κριτική ότι η δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη ε, αποσαφηνήσει σε όλο τη το εύρο και το βάθο αυτή την προσπάθεια. Έχουμε πει σε όλου του τόνου ότι θέλουμε, απαιτούμε, πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει ό,τι απαιτείται Έχο. για να τη συνδράμουν οι αρχέ για να βρεθεί αυτή η άκρη του νήματο. Πρέπει όμω ταυτόχρονα. Να αναρωτιόμαστε και ποια αντίστοιχη άκρη έχει βρεθεί στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στην Τσεχία, στην Πολωνία, στη Γαλλία. όπου και εκεί πλήθο δημοσίων προσώπων πέσανε θύματα παρακολούθηση με το κράτο. Σωστό. Απλώ εδώ Κύριε η, η αντιπολίτευση συνδέει την νόμιμη επισύνδεση, την ΑΕΠ, ΕΕ με, με την παράνοια. Κάπου εδώ σταματούν οι πραγματικέ διαστάσει. Και εδώ ξεκινάει τα μεσοστορήματα, λέτε. Και ξεκινάει η προσπάθεια εργαλειοποίηση ή, εν πάση περιπτώσει, οι υποθέσει που κάποιοι θέλουν να τι ταυτίσουν με τα πραγματικά γεγονότα. Βάζεται. Η κυβέρνηση ναι. από την πρώτη στιγμή έχει πει. Πρώτον, ότι εμεί είμαστε εκείνοι που θέλουμε να μην, πέσει, να μην μείνει καμία σκιά στο όλο θέμα. Άλλωστε, να σα πω κάτι. αν ναι, πάρει κανεί τη μετρητής... την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν θέλετε να μάθει κανεί τίποτα μέχρι τι εκλογέ. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση ώστε να μην μαθευτεί τίποτα μέχρι να πάμε στην. Ποια ακριβώ είναι η καθυστέρηση. Άρα θα πρέπει βρίσκεται... νωρίτερα. Βρίσκεται... 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 Όποτε και να έρθουν μέχρι τότε να μην μισό λεπτό, έχει μάθει κανεί. Μισό λεπτό. Γιατί είπατε κάτι το οποίο η εξωματική αντιπολίτευση. το από μένα, φαντάζομαι. Και άλλοι βεβαίω το αναλαμβάνουν το... το... το το... μονότομα. Τοποθετήσει. Από την πρώτη στιγμή βγήκε ο Πρωθυπουργό και αναγνώρισε το πρόβλημα. Απέδωσε πολιτικέ ευθύνε. Βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή δικαστική διαδικασία. Τρέξαν στη Βουλή οι υποθέσει. Τρέχουν στη Βουλή ό,τι ζητάει η αντιπολίτευση σε επιτροπή εξεταστική κύριε, δύο θεσμών και διαφάνεια. Βεβαίω. Αν δεν υπήρχε φέρνουμε τίποτα, νομοθετική θα παρέμβαση, Φέρνουμε νομοθετική παρέμβαση, η οποία εκτό το ότι αντιμετωπίζει σειρά αδυναμιών και παθογενειών πάνω ναι, στο ευαίσθητο ναι, αυτό πλαίσιο, ναι. καθιστά και την Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική απαγόρευση χρήση, παραγωγή, δημιουργία, διακίνηση κακόβλου λογισμικών. Κάτι που υπενθυμίζω. Άλλαξε με ένα περίεργο τρόπο, λίγε μόνο μέρε πριν τι εκλογέ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Συνεπώ, Όλοι μα θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη γύρω από αυτή την υπόθεση. Πρώτοι, εμεί θέλουμε να μάθουμε, να μην μείνει καμιά σκιά. Έλεγα προηγουμένω ότι αν κανεί πάρει τη μετρητή όλα όσα έρχονται στο φω τη δημοσιότητα, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ε, περίεργο ερώτημα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που φέρονται να παρακολουθούνταν mm -hmm. είναι στελέχη τη κυβέρνηση, στενοί φίλοι και συνεργάτε του. Δεν προθεμβού. είναι πραγματικέ αυτέ οι λίστε, Δεν μπορεί να τα απαντήσει αυτό κανεί ε, με, με, με σαφήνεια και με ακρίβεια. Δεν μπορεί να τα απαντήσει κανεί. Ένα, ένα βασικό ζήτημα τη όλη υπόθεση, επειδή δεν προσφέρονται ούτε τεκμήρια, δεν μπορούν να, να είναι οι πραγματικέ επιλογέ. Λέω το εξή. Ένα θέμα είναι η αποσαφήνιση τη πραγ... υπόθεση αυτή στι πραγματικέ τη διαστάσει. Αυτό δεν είναι δουλειά ούτε ε, των υφυπουργών, ούτε των υπουργών, ούτε των σχολιαστών, ούτε των παρατηρητών. Είναι δουλειά mm -hmm. τη δικαιοσύνη. Και αν κάτι θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε σε αυτήν την ιστορία, είναι αντί να αναπαραγάγουμε ανυπόστατου ισχυρισμού ή σενάρια ή ό,τι φανταζόμαστε να λέμε ότι είναι έτσι. Αν κάτι πιο ουσιαστικό θέλουμε να κάνουμε, είναι αυτά που πιστεύουμε ότι στοιχειοθετούν του ισχυρισμού μα, να τα δώσουμε στου εισαγγελεί, στου ανακριτέ, στην ελληνική δικαιοσύνη και να κάνουν τη δουλειά του. Φαντάζομαι ότι όποιο θέλει να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση, αυτό θα κάνει. Διαφορετικά, θα Φαντός, αναλώνεται. Να, να Σα παρακαλώ, για, 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 για να αλλάξουμε θέμα. Ιστοριών. Αν εγώ είχα τα στοιχεία, αν είχα κάποια στοιχεία πραγματικά και τα δώσω στον εισαγγελέα, με ποιο τρόπο διασφαλίζομαι ότι δεν θα μπω μέσα. Μα η, η δικαιοσύνη... Γιατί αυτός που... Ε, αν έχω εγώ τα στοιχεία... Είναι και αυτός παράνομος. Είμαι παράνομος, σωστά. Με συγχωρείτε. Όταν κάνεις μία αποκάλυψη, έχεις και το βάρο τεκμηρίωση και τη κατάσταση. Σωστό, δεν διαφωνώ. Της. Αλλά... Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, υπάρχουν συγκεκριμένε διαδικασίε, υπάρχουν λειτουργοί τη δικαιοσύνη που θα υποδείξουν σε κάποιον που λέει ότι έχει στοιχεία πώ πρέπει να τα αξιοποιήσει για να είναι εντό του θεσμικού πλαισίου, Μπορεί. έτσι ώστε να διευκολυνθεί το υπο... Λοιπόν, έχουν υποδεχθεί αυτέ οι κινήσει. Δεν ξέρω τι. Ο κύριο Βαξεβάνη πήγε στην εισαγγελέα δύο-τρει φορέ. Λοιπόν, ε, πάμε παρακάτω. Οι, 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 οι νόμιμε επισυνδέσει δεν σταματούν, συνεχίζονται, σωστά. Οι νόμε επισυνδέσει διέπονται από ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, με βάση mm -hmm. τι παρεμβάσει που κάνουμε, αυστηριοποιείται πολύ περισσότερο. Oh, γενικά συνεχίζονται. Η ΕΕΠ κάνει τη δουλειά τη. Θα, δηλαδή. θα αλλάξει το πλαίσιο. Οι μυστικέ υπηρεσίε, ένα από τα πράγματα που κάνουν σε όλο τον κόσμο είναι να κάνουν και νόμε επισυνδέσει. Mm -hmm. Είπαμε από την αρχή ότι εδώ πρέπει να πετύχουμε ταυτόχρονα δύο πράγματα. Την ουσιαστική προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων mm -hmm. των Ελλήνων πολιτών και από την άλλη να διασφαλίσουμε ότι οι μυστικές υπηρεσίε θα εξακολουθούν να μπορούν να κάνουν τη δουλειά του για να προστατεύουν και για λόγους εθνικής ασφάλειας και για εγκληματικούς λόγους. Λί. Με το θεσμικό πλαίσιο Αχα. που έρχεται... Ε... Διασφαλίζεται πολύ περισσότερο η ισορροπία αυτή. Διασφαλίζεται πολύ περισσότερο και με ελεγκτικέ διαδικασίε, με διαδικασίε εσωτερικού ελέγχου μέσα στην ΕΕ. Διασφαλίζεται mm -hmm. πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά και τα πολιτικά πρόσωπα. Καθίσταται πλέον Μάλιστα. περίπου αδύνατη η, η νόμιμη επισύνδεση πολιτικού προσώπου. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι εθνική ασφάλεια. Και μια σειρά από άλλα φίλτρα που νομίζω ότι είναι προ τη φιλοσοφία που όλοι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε. Ε, πάμε παρακάτω. Απλώ να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρουλάκη δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Για ναι. ποιο λόγο παρακολουθήθηκε. Έχουμε πολλέ φορέ τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Και Τον πολλές κάλεσε φορές... κανένα θεσμικά. Πολλέ φορέ είχαμε πει ότι εάν ο κύριο Αδουλάκη ήθελε να μάθει και να ενημερωθεί, mm -hmm. υπήρχαν διαδικασίε για να πληροφορηθεί από του θεσμικά αρμόδιους αυτά που mm -hmm. θα μπορούσαν μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο λοιπόν. να πούν.